Νομίζω ότι σήμερα είναι μια ακόμη δύσκολη ημέρα, καθώς τα πτυτικά μέσα θα πρέπει να βρεθούν στις πληγήσεις περιοχές και να πάρουν όσους μπορούν περισσότερους ανθρώπους. Χθες λοιπόν από το απόγευμα ξεκίνησε μια επιχείρηση με ελικόπτερα στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας. Μιλάω για την Φαρκαδόνα αλλά και τα γύρω χωριά, συγγνώμη, για τον Παλαμά αλλά και τα γύρω χωριά. Κατάφεραν λοιπόν να πάρουν από τους τρόπους, από τους τόπους, από τα πλημμυρικά 57 συνολικά ανθρώπους ηλικιωμένους, οι οποίοι αρκετοί από αυτούς ήταν εξαντλημένοι, τραυματισμένοι. Επίσης ολόκληρες οικογένειες με μικρά παιδιά. Είδαμε και μία έγκυο γυναίκα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη μάλιστα. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ξέφυγαν από τον εφιάλτη τους. Άνθρωποι αυτοί το προηγούμενο βράδυ είχαν δει τα νερά μέσα σε μία ώρα να ανεβαίνουν πάρα πολλά εκατοστά, όταν πλέον είχαν σπάσει όλα τα φράγματα και στην ουσία οι δύο ποταμοί της περιοχής, ο Καράμπαλης και ακόμη ένας μικρότερος. Πραγματικά φαίνεται ότι πλέον υπάρχει σωτηρία για όσους αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε υψηλά σημεία. Έγιναν επιχειρήσεις το βράδυ και με βάρκες. Για όσους αντέξουν. Προφανώς. Γιατί αντοχές τελειώνουν. Προφανώς για όσους αντέξουν. Πάνω φόβοι για εγκλωβισμένους και για περισσότερους νεκρούς υπάρχουν. Αυτό το λέμε από χθες. Εκφράζεται αυτή η ανησυχία. Μπορεί κανείς να μας πει αν υπάρχουν άνθρωποι κάτω από τα νερά, μέσα στα σπίτια τους εγκλωβισμένοι και φυσικά σε νεκροί πια, κανείς δεν θα αντέχει σε 3 μέτρα νερό κάτω από το νερό. Τι λένε γι' αυτό? Η εικόνα είναι ότι θα προσπαθήσουν να βρουν όσους καταρχήν μπορούν περισσότερους ζωντανούς. Δεν αποκλεί κανείς το ενδεχόμενο να έχουμε ανθρώπους που ήδη είναι νεκροί. Και το λέω αυτό γιατί στηρίζεται εμπολής πέρα από τα σωστικά συνεργεία και την εικόνα που βλέπουν μπροστά τους. Από τις μαρτυρίες των ανθρώπων, βέβαια. Οι οποίοι είτε έχουν διασωθεί, είτε βρίσκονται σε ένα υψηλό σημείο, είτε στη στέγη του σπιτιού τους, είτε σε έναν πιο πάνω όροφο, και είναι ζωντανοί και ξέρουν το γείτονα δίπλα τους. Πρέπει να σας πω ότι αυτή είναι το ένα ζήτημα της ημέρας. Το άλλο ζήτημα είναι ότι κινδυνεύει η Λάρισα από πλημμυρικά φαινόμενα ξανά, και αυτή τη φορά όχι από τη βροχή που είδαμε στην Οδό Βόλου, αλλά από τον Ποινιό ποταμό. Εδώ ποιος είναι ο λόγος που φουσκώνει τώρα ο Ποινιός πάνω? Γιατί φουσκώνει αυτή την ώρα? Δέχεται και άλλα νερά, δέχεται και πίεση εισρωής υδάτων από άλλα σημεία? Τι συμβαίνει? Όλα αυτά τα νερά που βλέπουμε στον Καράμπαλη, στα όλα τα ρέματα, καταλήγουν και περνάνε από τον Ποινιό. Στην ουσία δηλαδή πάνε προς Τρίκαλα, και από τα Τρίκαλα έρχονται προς τη Λάρισα, και στην ουσία γι' αυτό έχισε 112 για τη Φαρκαδόνα. Είχαμε 112 για την Αμυγδαλαία, για τη Μάνδρα και το Κουτσόχερο, και βέβαια έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα ευτυχώς περιορισμένης έκτασης μέσα στην πόλη της Λάρισας. Να εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει με τη Λάρισα. Στη Λάρισα έχει γίνει ένα μεγάλο έργο, το οποίο έχει τον Ποινιό σε 2 κήτες. Είναι η εσωτερική κήτη και η εξωτερική κήτη. Η εσωτερική μένει κλειστή και κυρίως το νερό περνάει από την εξωτερική κήτη. Το ζήτημα όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή η εξωτερική κήτη έχει φτάσει στα όρια της, άρα έχει ανοίξει η εσωτερική κήτη για να εκτονωθεί το φαινόμενο, το ότι έχει φουσκώσει ο Ποινιός από όλα αυτά τα νερά που έχει αυτή τη στιγμή και ταξιδεύουν από τα Τρίκαλα προς την Λάρισα. Και έτσι λοιπόν φαίνεται ότι αρχίζουν και πλημμυρίζουν ζώνες, μάλλον περιοχές που είναι στην πλημμυρική ζώνη του Ποινιού. Εκεί όμως που δεν έχει, επί της ουσίας, εκεί που δεν έχει κατοικίες κατά κύριο λόγο, έχει μονάδες μόνο ή κάποιες βιομηχανίες, ή έχει και σπίτια εκεί? Όχι, έχει και σπίτια. Μιλάμε για την περιοχή του Αγίου Θωμά, μιλάμε για τις εργατικές κατοικίες της Γιάννουλης. Να σας πω χαρακτηριστικά, με πήρε φίλος χθες αργά το βράδυ και μου λέει ότι οι Λαρισαίοι που μένουν στον Άγιο Θωμά, έχοντας πάρει την ειδοποίηση από το Δήμο, άρχισαν και ανέβαζαν τα αυτοκίνητά τους προς την Νεάπολη, προς το παλιό εμπορικό κέντρο Γκαία, εκεί που είναι πιο ψηλά. Εκατοντάδες αυτοκίνητα, οι οδηγοί τους τα πήγαιναν προς τα εκεί για το φόβο πλημμυρικών φαινομένων.
Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα για την Λάρισα. Η Λάρισα έχει έργο για το, στον Πινιό, αλλά νομίζω ότι θα σταθώ στην ρίση του καθηγητή του κυρίου Λέκα ότι κανένα έργο δυστυχώς δεν είναι επαρκές για την κλιματική αλλαγή. Για αυτή την καταστροφή. Τώρα πάνω, έγινε μια σύσκεψη ξημερώματα, καινούργια σύσκεψη της πυροσβεστικής εκεί στο στρατηγείο που έχει στηθεί. Τι έλεγε αυτή παρουσία η αγοραστού. Παρουσία ήταν, του ήταν κύριου αγοραστού. Εκεί, δεν είναι. Ήταν ο κύριος αγοραστός, ήταν ο δήμαρχος Λαρισών, ο κύριος Καλογιάννης, ήταν η επιτελής πυροσβεστικής. Κοιτάξτε, εδώ πλέον στείνεται ένας ολόκληρος σχεδιασμός για το πώς μπορεί η Λάρισα να έχει τις λιγότερες επιπτώσεις από όλο αυτό το νερό που έρχεται τις επόμενες ώρες, ίσως και τις επόμενες ημέρες. Άρα λες ο φόβος τώρα είναι εκεί, θυμίσω... πάνω, έτσι. Από τα νερά αυτά πιστεύεις ότι... φόβος. Αυτό λένε οι ειδικοί, θα οδηγηθούν εκεί. Ακριβώς εκεί θα οδηγηθούν. Θα ανοίξει λοιπόν, έχει ανοίξει μάλλον ήδη η εσωτερική κήτη του Πινιού. Θα δούμε τον Πινιό να πλημμυρίζει. Το θέμα είναι μέχρι πού θα φτάσει επί της ουσίας στην πλημμυρική ζώνη. Στις περιοχές δηλαδή που είναι η πλημμυρική ζώνη του Πινιού. Και αυτό το λέω διότι έχει να κάνει με το πόσα νερά θα ταξιδέψουν και θα φτάσουν τελικά μέχρι τη Λάρισα. Και από εκεί βέβαια θα καταλήξουν στη θάλασσα στο Δέλτα, στο Στόμιο. Ισχύει ότι έχει φτάσει στα 9 μέτρα η στάθμη. Βεβαίως είναι εντελώς οριακά, εντελώς οριακά πραγματικά, και μάλιστα σπάσανε και το φράγμα της γυρτώνης προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση. Προσπαθούν να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσει αυτό το νερό να περάσει όσο το δυνατόν με λιγότερες επιπτώσεις. Η Λάρισα βέβαια ξενύχτησε χθες. Πολλοί ήταν στην κήτη του Πινιού ποταμού παρακολουθώντας εκεί δίπλα από το Αλκαζάρ. Κοιτούσαν την κήτη με αγωνία να δουν αν θα περάσει. Έχει φτάσει και έχει στην ουσία καβαλήσει, να το πω πολύ απλά, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Και βέβαια όλα είναι πιθανά μέσα στην ημέρα. Στη Λάρισα είναι όλοι σε επιφυλακή. Και έχει η Λάρισα, να σας πω, έχει χρόνια να ζήσει κάτι τέτοιο. Κάποιες χρονιές ζούσαμε την πλημμυρική κατάσταση, αλλά στα όρια της εσωτερικής κήτης και όχι τίποτα όχι περισσότερο. Όχι όμως στην πλημμυρική ζώνη. Άρα έχουμε... Μάλιστα. Στην περιοχή που είναι ο Πάνος, δύο μεγάλες αγωνίες, δύο μεγάλους ανοιχτούς λογαριασμούς. Να προλάβουν στα χωριά της Καρδίτσας που είναι πλημμυρισμένα, να σώσουν όσους περισσότερους γίνεται και να δούμε πόσοι δεν θα τα καταφέρουν. Ελπίζουμε όλοι να τα καταφέρουν, είναι η ευχή μας. Και ελπίζουμε και να προλάβουν, άργησαν να κινητοποιηθούν. Είναι η αλήθεια, το λέμε από χθες, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα πια έχουμε από χθες μια τεράστια κινητοποίηση των ειδικών δυνάμεων, των ειδικών μονάδων, του ΕΚΑΒ, τα ελικόπτερα, όλα, οι βάρκες, τα βαριά οχήματα του στρατού, είναι όλοι εκεί. Μακάρι να του προλάβουν όλους. Το δεύτερο μεγάλο κομμάτι είναι ο Πινιός. Αυτό είναι. Για να υπάρξει σύσκεψη μέσα στη νύχτα σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος, όπως μας το είπε και ο Πάνος που μας περιέγραψε το ρεπορτάζ του τι ακριβώς συμβαίνει. Πάνω θα σε ξαναβρούμε και στη συνέχεια.